Μεγάλος χαμός στο σταθμό. Η βόμβα έσκασε. Ζητάει διαζύγιο. Η επιστροφή του Παύλου στη ζωή της Εμιλίας φαίνεται πως τάραξε αρκετά τις ισορροπίες ανάμεσα σε αυτήν και τον Δημήτρη. Τα προβλήματα στη σχέση τους είναι πολλά και δεν υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν πλέον. Η μόνη λύση είναι να εξαφανιστεί ο Παύλος από τις ζωές τους, κάτι που δεν θα συμβεί τόσο εύκολα. Ο Παύλος τώρα μπαίνει εσπευμένα στο νοσοκομείο, με την Εμιλία να το μαθαίνει τρέχοντας αμέσως στο πλευρό του. Ο Παύλος αισθάνεται μια διαθεσία και μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο. Η Εμιλία από την πλευρά της ανησυχεί και τρέμει μήπως συνέβη κάτι κακό. Στο νοσοκομείο τώρα ο Παύλος θα έχει και άλλες απρόσμενες επισκέψεις, αφού θα πάει η Καλλιόπη και θα αναμετρηθεί για ακόμη μια φορά μαζί του. Εσείς μην ξεχάσετε να δείτε το νέο μας spoiler για τη σειρά Σασμός με τίτλο «Μαθαίνει από σπόντα ποιος είναι ο πατέρας του». Ο σύνδεσμος θα εμφανιστεί πάνω δεξιά στις οθόνες σας. Πίσω στο θέμα μας, με το Βρουλάκι να είναι στο νοσοκομείο, οι ισορροπίες ταράζονται στην άνω πορεία. Την ίδια στιγμή, η Εμιλία επισκέπτεται τον πρώην άντρα της, με τον οποίο έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά. Γεγονός που ταράζει τον άντρα της, τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης κάνει μια επίσκεψη στον παλιό φιλό του και του ξεκαθαρίζει τη θέση του. Από ό,τι φαίνεται, μονόδρομος είναι ο χωρισμός ανάμεσα στο Δημήτρη και την Εμιλία, καθώς ο άντρας θα ζητήσει διαζύγιο από την εισαγγελέα μετά από αρκετά χρόνια γάμου. Πώς θα πάρει όμως αυτή την απόφαση? Ο Δημήτρης λίγο μετά πιάνει στα πράσα την Εμιλία και τον Παύλο στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να γίνεται έξαλλος. Το ξέσπασμα απέναντι στη γυναίκα του θα είναι τεράστιο. Εξοργισμένος και βαθιά πληγωμένος, ο Δημήτρης δίνει τελεσίγραφο στην Εμιλία, ξεκαθαρίζοντάς της πως ή θα διαλέξει εκείνον ή τον πρώην της. Αλλιώς το διαζύγιο είναι μονόδρομος για αυτούς τους δύο. Εσείς ποια λέτε να είναι η απόφαση της Εμιλίας? Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!